Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία της Μαγνησίας διακόπηκε από τον περασμένο Μάρτιο εξαιτίας νομικών διενέξεων μεταξύ των αναδόχων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ο ένας εναντίον του άλλου. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε από τον περασμένο Σεπτέμβρη, κοντεύουν Χριστούγεννα και ακόμη σχεδόν 2.800 μικροί μαθητές στη Μαγνησία που δικαιούνται τα σχολικά γεύματα δεν έχουν δει το πρόγραμμα να υλοποιείται. Είχαμε κάνει έκκληση από το Μάρτιο αλλά και από την αρχή της σχολικής χρονιάς ότι όλες αυτές οι διαδικασίες θα έπρεπε να γίνουν γρηγορότερα, η δικαιοσύνη να απομαθεί ταχύτερα και έτσι οι μαθητές αυτοί να μην στερούνται το γεύμα, το σχολικό, όχι μόνο τη φετινή χρονιά αλλά από πέρυσι το Μάρτιο που έχει σταματήσει. Δυστυχώς φαίνεται ότι η καθυστέρηση θα συνεχιστεί με ό,τι αυτό σημαίνει για τα μικρά παιδιά, αλλά και για τις ίδιες οικογένειες. Το πρόβλημα με τα σχολικά γεύματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντοπίζεται σε 5 συνολικά νομούς της χώρας, μεταξύ τους και ο νομός Μαγνησίας. Σε 5 δήμους παρουσιάζεται, όπου ανάδοχοι έχουν προσφύγει σχετικά με το διαγωνισμό στα δικαστήρια από ό,τι έχουμε ενημέρωση και αυτή η απόφαση ακόμη δεν έχει λυθεί. Με αποτέλεσμα τα θύματα αυτής της καθυστέρησης, αν θέλετε, να είναι ήδη οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Να λυθεί το πρόβλημα με πολιτική παρέμβαση, ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας. Κάνουμε έκκληση για άλλη μια φορά, παρά την καθυστέρηση που έχει παρουσιαστεί, να δοθεί μια λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έστω και με πολιτική απόφαση, οι μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη τα γεύματα τα καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες να δοθούν. Και ας λήξει σε δεύτερη φάση το θέμα το δικαστικό, το οποίο και αυτό θα έπρεπε κατά την άποψή μας να έχει επιληθεί. Στο μεταξύ, αύριο στη 1:30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Δασκάλων διοργανώνει κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση 40 περίπου εκπαιδευτικών, οι οποίοι διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020. Ο Σύλλογος 1:30 θα κάνει συγκέντρωση Διεύθυνσης Μαγνησίας, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μαγνησίας, για να απαιτήσει τη μονιμοποίηση των μονίμων εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί τον Αύγουστο του 2020 και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν τον Αύγουστο του 2022. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό και θα απαιτήσουμε για άλλη μια φορά από τη Διεύθυνση Μαγνησίας να μονιμοποιήσει τους εκπαιδευτικούς του 42 που είχαν διοριστεί τον Αύγουστο του 2020 στη Μαγνησία.